Από τα μέσα Ιουλίου ξεκίνησαν οι εργασίες για τη δημιουργία εργοταξίου στην περιοχή Νέου Σουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, προκειμένου να ξεκινήσει το επόμενο χρονικό διάστημα η διαδικασία όδευσης του διαδριατικού αγωγού ΤΑΠ και στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Αυτό το διάστημα γίνονται παρεμβάσεις στο έδαφος προκειμένου να εγκατασταθούν τα λιώμενα κτίρια. Μάλιστα, έχουν τοποθετηθεί και χημικές τουαλέτες. Στο 6ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, από τα μέσα Ιουλίου ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή του εργοταξίου για την εταιρεία του αγωγού ΤΑΠ που θα δραστηριοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα στην περιοχή μας. Σε αυτήν εδώ την έκταση των 45 στρεμάτων θα κατασκευαστεί το ΚΑΜΠ. Αυτή την ορολογία χρησιμοποιούν οι υπεύθυνοι του έργου. Είναι το 4ο ΚΑΜΠ στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το επόμενο ΚΑΜΠ θα βρίσκεται στην Άσυρο. Ο αγωγός ΤΑΠ, όπως καλά γνωρίζετε, έχει πάρει πράξη εγκατάστασης. Υπάρχει ανάδοχος για την κατασκευή του αγωγού. Η πράξη αυτή εγκατάστασης προβλέπει την όδευση του αγωγού μέσα από εδάφη του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Ήδη η ανάδοχος κοινοπραξία εταιρεία κάνει το εργοτάξιο του σε χώρο του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Και είναι έτοιμη να ξεκινήσει τις εργασίες. Μάλιστα, οι πληροφορίες μου λένε ότι κάποιες από τις εργασίες του αγωγού έχουν ξεκινήσει από την πλευρά της Καβάλας. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση για την έναρξη των εργασιών στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, που είναι η επιλογή του αναδόχου, γιατί έτσι βολεύει στον σχεδιασμό τους. Πάντως, είναι σίγουρο ότι με βάση το γεγονός ότι έχουν πράξει εγκατάστασης, τα εγγένεια του αγωγού ΤΑΠ και την εγκατάσταση αυτού έχουν γίνει ήδη στη Θεσσαλονίκη από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ο αγωγός, παρά το γεγονός ότι εμείς έχουμε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν βλέπω ότι μπορεί να σταματήσει τουλάχιστον στη φάση αυτή η εγκατάσταση του αγωγού σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Στις παραπάνω εγκαταστάσεις θα βρίσκονται μηχανικοί της εταιρείας και μηχανολόγοι, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα υπάρχει εστιατόριο για τους εργαζομένους. Επιπλέον, αποθηκευτικοί χώροι θα υπάρξουν πιθανότατα στην Καμήλα αλλά και στο Θολό. Εμείς έχουμε σταθερά την άποψη και με αυτήν προσφύγαμε ως Δήμος Εμμανουήλ Παπά στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ότι ο αγωγός δεν πρέπει να υπάρξει όδευση του αγωγού σε ζώνη υψηλής παραγωγικότητας. Και δεν θα αρνούμαστε να αποδεχτούμε τη χωροθέτηση του συμπίστη στα όρια του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Βέβαια, στο σημείο αυτό θα πρέπει να πω ότι οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι στην πρώτη φάση λειτουργίας και εγκατάστασης του αγωγού, συμπιεστής στα όρια του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, αν και έχει χωροθετηθεί η περιοχή, δεν θα γίνει, γιατί αυτό προϋποθέτει υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Μία είναι να υπάρχει η δυνατότητα στα κοιτάσματα που υπάρχουν στο Αζερμπαϊτζάν, στο Σαχ Ντενίζ, στην περιοχή του Σαχ Ντενίζ, να υπάρχουν τα αποθέματα που θα μπορέσει να υπάρχει η πηγή για να δώσει φυσικό αέριο. Και δεύτερη προϋπόθεση είναι να βαίνουν αυξανόμενες οι καταναλώσεις που θα παίρνει η κεντρική Ευρώπη. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα δύο πρέπει να συμβαίνουν ταυτόχρονα για να προχωρήσει ο ΤΑΠ στην εγκατάσταση του συμπιεστή. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Εμμανουήλ Παπά Δημήτρη Νότα, ο Δήμος παραμένει στις θέσεις του ως προς το θέμα, καθώς παλαιότερα είχαν κατατεθεί και ασφαλιστικά μέτρα. Ο ανάδοχος, η ανάδοχος κοινοπραξία εταιρεία που αποτελείται από μια ελληνική μεγάλη εταιρεία και μια ιταλική, στείλουν τον χώρο του εργοταξίου στον οποίο θα φιλοξενηθούν οι άνθρωποι, οι μηχανικοί της εταιρείας, οι οποίοι θα δουλεύουν πάνω σε θέματα είτε μηχανολόγου μηχανικού είτε πολιτικού μηχανικού που αφορούν την εγκατάσταση του αγωγού. Στο συγκεκριμένο χώρο δεν θα υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι. Στο συγκεκριμένο χώρο το μόνο που θα γίνεται θα είναι το construction management που λένε αυτοί, δηλαδή θα ασχολούνται με έργα πολιτικού και μηχανολόγου μηχανικού. Δεν θα γίνονται άλλες εργασίες. Υπάρχει διαβεβαίωση από πλευράς του αναδόχου. Εξάλλου να σας πω το εξής απλό και αυτονόητο, ότι οι αγωγοί σαν αγωγοί θα έρχονται από την σωληνουργία Κορίνθου, αν δεν κάνω λάθος, στο λιμάνι της Καβάλας. Δεν θα ήταν έξυπνο από πλευράς του αναδόχου να κάνει μεταφορά των σωλήνων και ένα αποθήκευσή τους στο συγκεκριμένο χώρο και στη συνέχεια εγκατάστασή τους πάλι στο πεδίο. Όπως καταλαβαίνετε, ο χώρος αυτός θα χρησιμοποιηθεί μόνο από επιστήμονες, είτε μηχανολόγους, είτε πολιτικούς μηχανικούς, είτε ακόμα και αρχαιολόγους, οι οποίοι θα πρέπει να παρακολουθούν την όδευση του αγωγού για να
διασφαλίζεται ότι ο αγωγός δεν περνάει από χώρους οι οποίοι έχουν αρχαιολογική σημασία για την πατρίδα μας, θα έχει μόνο ανθρώπους μηχανικούς.